αναπηρία πολύ μεγάλη, πάνω από 80%. Αναπηρία που πιστοποιείται και αποδεικνύεται και καταγράφεται και αντιμετωπίζεται από την πλευρά των αναπηρίων. Να βγει ο ξηρός, κύριε Μπαλάφα, να βγει ή να μην βγει ο ξηρός, κύριε Μπαλάφα. Να βγει ή να μην βγει ο ξηρός, κύριε Μπαλάφα. Λοιπόν, απλές κουβέντες στην κάμερα. Να βγει ή να μην βγει ο ξηρός. Η δημαγωγία πρέπει να σταματήσει. Η δημαγωγία. Εμείς υπερασπιζόμαστε την ένωμη τάξη, την προστασία της ζωής και το κράτος δικαίου. Και το δικαίωμα του ξηρού να βγει. Και τα τρία μαζί. Εγώ να σας πω και κάτι, μόνο δεν μου αρέσουν οι συμψηφισμοί. Δεν θυμάμαι τέτοια τεράστια αντίδραση από την πλευρά του συντηρητικού χώρου και άλλων, όταν με ανήκε στο βλάβι. Βγήκαν από τις φυλακές οι Σοβίτες χουντικές. Και στη γειτονιά σας, κύριε Παπαδάκη, ζει ακόμα ο Πατακός. Ο Πατακός της Χούντας, μέρα που είναι, για όσους θυμόμαστε, που βγήκε από τις φυλακές με ανήκει στο βλάβο. Αυτός είναι ο δικαιωτικός πολιτισμός. Αυτός είναι ο δικαιωτικός πολιτισμός. Δεν έχει καμία σχέση με τον Κώστα, τον Πατακό, τον Πατακό. Να βγει ο ξηρός, κύριε Μπαλάφα. Όποιος από τους κρατούμενους. Να βγει ή να μην βγει ο ξηρός, κύριε Μπαλάφα. Η δημαγωγία σε μένα. Όχι σε μένα, εκεί που ξέρετε. Η απάντηση, όχι σε μένα, η απάντηση. Εκεί στον κόσμο. Όχι τα τσιράκια. Εκεί στον κόσμο να βγει ο ξηρός. Όχι τα φιλαράκια της. Να βγει ο ξηρός. Και ποιος έχει την ευθύνη. Οποιοσδήποτε θα βγει. Οποιοσδήποτε είναι τρομοκράτης και φίλος του ΣΥΡΙΖΑ να βγει. 80% και πάνω να πει. Και μην εκνευρίζεστε. Μην εκνευρίζεστε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Όπως που αντιδράτε δείχνει εκνευρισμό. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω. Εκμεταλλευόμενες την ευγένειά μου, θέλουν να μην ακουστεί από τις δυστυχώς για τις κυρίες και τους φορείς που εκπροσωπούν και τη συνεργασία που βλέπω, τη συμπόρευση στο αντικυβερνητικό μένος. Τη συμπόρευση στο αντικυβερνητικό μένος. Αλλά δεν περνάει στον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε.